Φίλες και φίλοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και εμένα προσωπικά, σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί η παρουσία σας δείχνει ότι είστε κοντά στον τόσο σημαντικό κλάδο της οικονομίας μας, τον τουρισμό. Το 2010, αν και σε πολλές χώρες ήταν μια χρονιά ανάκαμψης, δυστυχώς σε εμάς ήταν μια ακόμα δύσκολη χρονιά. Η οικονομική κρίση, η αλλαγή στάσης των τραπεζών για ρευστότητα, η αύξηση εξόδων, τα ακριβά, το τονίζω, τα ακριβά αεροπορικά εισιτήρια για τα νησιά μας και την Ελλάδα γενικά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κόστος, παιδιά, κυρίες και κύριοι, του πακέτου του τουρισμού, του πακέτου των τουριστών. Είναι το ακριβό αεροπορικό εισιτήριο. Επομένως, πρέπει να προσεγγίσουμε πολλές εταιρείες charter φτηνού κόστους. Επηρέασαν ή εξανάγκασαν τους ξενοδόχους να δώσουν πέραν των δυνατοτήτων τους εκτόσεις στις τιμές για να προσελκύσουν ικανοποιητικό αριθμό πελατών, ανίσχυροι να υπερασπιστούν την οικονομική βιωσιμότητα της επιχείρησής τους. Για το 2011 εκφράζουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι όλα θα κινήσουν καλύτερα. Οι τουρίστες που επισκέπτονται παραδείγματος χάρη τους θερινούς μήνες την Αίγυπτο και την Ισία ανέρχονται σε 4,5 εκατομμύρια. Αυτοί είναι πιθανό λόγω των γεγονότων εκεί να αναζητήσουν άλλους προορισμούς για τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές και από αυτούς θα μπορεί και η Ελλάδα να διεκδικήσει μερίδιο. Εδώ θα ήθελα να προσθέσω ότι πρέπει να υπάρχει και μια στρατηγική από το κράτος μας, από τον ΕΟΤ, από την περιφέρεια για εκμετάλλευση τέτοιων ευκαιριών.